Ηλιάς Ραψοδία Έψιλον, στίχος 347. Ο Διομήδης τραυματίζει την Αφροδίτη, ρίχνει κάτω το γιο της που τον κρατάει, τον Ενία που τον κρατάει στα χέρια της και παίρνει, λέει, ο Φίβος Απόλλων τον σώζει, τον Ενία και τον καλύπτει, λέει, με κυανή νεφέλη, λέει, στο στίχο 345. Και λέει, σχολιάζει ο Πλούταρχος το έργο του, πότερα των ζώων φρονιμότερα, τα χερσαία ή τα ένιδρα. Το χωρίο είναι 978 β. Λέει, οι θεοί, λέει, όταν θέλουν να κρύψουν κάποιον, κάνουν όπως η σουπιά που ρίχνει το μελάνι της και συσκοτίζει το χώρο. Έτσι λοιπόν και ο Απόλλων κάλυψε με κυανή νεφέλη. Και σε αυτήν, η Αφροδίτη λοιπόν αφήνει τον Ενία από τα χέρια της. Σε αυτήν τότε, λέει, δυνατά φώναξε ο Ανδρίος Διομήδης. Είναι βοήν αγαθός, ο Ανδρίος ο πολεμικός. Φύγε, της λέει, θυγατέρα του Διός, ήκε. Το οίκο, έψιλον γιώτα ωμέγα, σημαίνει υποχωρώ. Υποχώρησε, της λέει. Μην προχωρώ, με αυτή την έννοια, φύγε. Μάλλον υποχώρησε καλύτερα είναι, θυγατέρα του Διός, από τον πόλεμο και από τη μάχη, πολέμου και διοτήτος. Διοτής είναι αυτή που καταστρέφει. Λέμε δίωσης σήμερα, δηλαδή καταστροφή. Λέμε από τη δίωση, τη λαιλασία. Ναι. Δεν σου αρκεί, λέει, ότι εξαπατάς γυναίκες χωρίς αλκίν, ανάλκηδας, γυναίκας ανάλκηδας υπεροπεύεις. Την έχουμε δει την λέξη στο γάμα 39, εκεί που ο γάμα 39, ναι, εκεί που ο Έκτορ μαλώνει τον Πάρη και του λέει «Δίσπαρη γίδος άριστε γυνεμανές υπεροπευτά», στο γάμα 39, ναι, «υπεροπευτής, υπεροπεύω», θα πει «ημεροπεύω», ξεμυαλίζω με ήμερα λόγια, με γλυκά λόγια, αυτό θα πει «υπεροπεύω». Δεν έχει σχέση με την υπεροψία, δηλαδή. Όχι, με ήττα είναι. Ημεροπεύω, το κάνω ήρεμο. Ήρεμος με ήττα γράφεται. Δηλαδή, με γλυκά ήρεμα λόγια τον ξελογιάζω τον άλλο. Λέμε θοπεύω. Όχι, ναι, θοπεύω, ναι, είναι, ναι, άλλο. Ναι. Χαϊδεύω. Αγγίζω. Αν όμως εσύ, της λέει, στον πόλεμο θέλεις να περιφέρεσαι, φαντάζομαι ρίγος θα σε πιάνει αν κάπου αλλού ακούς πόλεμος ότι γίνεται. Έτσι είπε και εκείνη έξαλλη απέβη και πονούσε πολύ, τύρετο, ενός, κατατριβόταν δηλαδή. Η ανεμόποδη Ήρης την επήρε, την ονομάζει ανεμόποδη την Ήριδα, γιατί είναι γρήγορη. Αρετή του αγγέλου, λέει ο Ευστάθιος, είναι το τάχος. Αν ένας αγγελιοφόρος δεν είναι γρήγορος, δεν είναι ταχής, τι να τον κάνεις. Η ανεμόποδη λοιπόν, ποια είναι η λέξη, ποδύνεμος, μπράβο, τα πόδια της είναι γρήγορα σαν τον άνεμο. Η ποδύνεμος Ήρης την επήρε και την εξήγαγε από τον όμιλο, αγχωμένη από τις οδύνες και μελάνιαζε το καλό της δέρμα, μελένε το δεχρόα καλών. Έβρε έπειτα αριστερά της μάγης τον Θούριο Άρη, τον ορμητικό, καθήμενο, και στην ομίχλη είχε πλαγιάσει. Το έγχος και τους ταχείς ύπους στα γόνατα προσέπεσε του... κάτσε λίγο. Και στην ομίχλη είχε πλαγιάσει το έγχος και τους ταχείς ύπους. Δεν το διάβασα καλά. Στα γόνατα προσέπεσε του προφιλούς της αδερφού, πολλά παρακαλώντας. Εδώ η Αφροδίτη εμφανίζεται αδελφή του Άρεος. Πολλά παρακαλώντας και τους χρυσάμπικας, τους χρυσοστέφανους γύρευε ύπους. Λοιπόν, άμπιξ είναι το στεφάνι που περιλαμβάνει τις τρίχες. Πώς λέγεται αυτό, μια ταινία με την οποία συγκρατούνται τα μαλλιά. Τους χρυσάμπικας λοιπόν ύπους, τους χρυσοστέφανους, παρακαλώντας. Και του λέει, μιλάει η Αφροδίτη στον Άρη και του λέει, φίλε αδελφέ, κασίγνητε τον λέει, κόμισέ με, φρόντισέ με δηλαδή. Το κομίζω σημαίνει φροντίζω. Εξού και νοσοκομείο, γυροκομείο. Για κομιδή. Μάλιστα, κομιδή, ναι. Φρόντισέ με, του λέει. Κόμισέ με. Και δώσ' μου ύπου στον Όλυμπο να αφηχθώ, όπου των αθανάτων η έδρα είναι. Πονώ πολύ, λύιν άχθομαι από το έλκος, που θνητός μου προξένησε άνδρας, ότι δε είδης, ο Διομήδης δηλαδή. Και τώρα, και με το δύο πατέρα θα μαχόταν.
Αυτό που λέμε, τάβαλε με τον ίδιο το Θεό. Θα τάβαζε με τον ίδιο το Θεό, λέει. Έτσι είπε και σε αυτήν ο Άρης έδωσε τους χρυσάμπικας ύπους, τους χρυσοστέφανους ύπους, και εκείνη στο δίφρο έβαινε με άγχος το φιλοκάρδι της, και παρά αυτήν η Ήρης έβαινε και τα ηνία έλαβε στα χέρια. Φεύγει λοιπόν για τον Όρη. Μαστίγωνε ελάβνοντας και οι ύποι όχι άκοντες πέταξαν. Με προθυμία λοιπόν. Αυτές οι σκηνές δείχνουν την ταχύτητα με την οποία έφυγαν η Αφροδίτη και η Ήρης προς τον Όλυμπο. Αμέσως έπειτα αφήκοντος την έδρα των θεών στον κρυμνώδη Όλυμπον, επίν Όλυμπον. Εκεί τους ύπους σταμάτησε η ανεμόποδη γρήγορη Ήρης, ποδύνεμος οκαία Ήρης, τους έλυσε από το όχημα και έβαλε κοντά τους αμβρόσιον ίδαρ, αμβροσία τροφή. Θυμίζω εκείνους τους λωτοφάγους που τρώνε άνθινον ίδαρ. Ίδαρ είναι μία από τις πολλές λέξεις που σημαίνει, που σημαίνουν τροφή. Τους έβαλε λοιπόν αμβρόσιον τροφή. Στα γόνατα. Α, να το γράψω. Κάτσε. Ίδαρ. Πού το. Έχει ψηλή. Ίδαρ. Άτι. Τροφή. Και στα γόνατα έπεσε της Διόνης η θεϊκή Αφροδίτη, της μητρός της λέει εδώ. Για τον Όμηρο η Αφροδίτη είναι κόρη της Διόνης. Έχει επικρατήσει η εκδοχή του Ισιώδου που λέει ότι η Αφροδίτη γεννήθηκε από τα μύδεα του Κρόνου που έπεσαν μέσα στην θάλασσα, γι' αυτό και λέγεται Αφροδίτη του ουρανού, συγγνώμη. Του ουρανού που Αφροδίτη, γιατί αναδύθηκε από τον Αφρό. Εδώ έχω σημειώσεις για την Διόνη. Λοιπόν, το Μάγνουμ το λεξικό λέει ότι το όνομα Διόνη προέρχεται από το όνομα του Διός. Κατά έκταση λέει του όμικρο σε ωμέγα. Η λέξη γενική αυτή Διός γράφεται με όμικρο, η Διόνη γράφεται με ωμέγα. Από αυτήν λέγεται Διόνη λοιπόν, από τον Δία παίρνει το όνομά της, γιατί αυτή υπήρξε η πρώτη σύζυγος του Διός. Άλλη σημασία, από το Διδό, με γιώτα, Διδόνη δηλαδή, και έγινε Διόνη, έφυγε το δεύτερο δέλτα. Η Διδούσα τα της γενέσεως Ιδονάς, θα πει Διόνη. Άλλη ετυμολογία, από το Διευνάω, Ευνή, η πρώτη Διευναστήσα. Η πρώτη δηλαδή που κοιμήθηκε, η πρώτη που συνουσιάστηκε. Από το ρήμα διένο, υγρένο, βρέχω, η γη που βρέχεται από τους ιετούς, από τις βροχές. Μία άλλη εκδοχή. Και πέμπτη εκδοχή, από το διαπάντων ιένε. Αυτή που περνά μέσα από όλα δηλαδή, που έρχεται μέσα από όλα. Αυτή την εκδοχή την πέμπτη τη δίνει ο Έλλειος Ηρωδιανός και ο Ορίων στα ετυμολογικά τους λεξικά. Τώρα, ο Πλάτων στο Συμπόσιο, στο 180D, λέει ότι η Αφροδίτη, και εκείνος ονομάζει την Αφροδίτη γιο του Διός και της Διόνης, και η Αφροδίτη αυτή είναι η Πάνδημος. Λέει, πρεσβυτέρα και αμύτωρ ουρανού θυγάτηρ ειν και ουρανίαν επωνονομάζομεν. Αυτή λέει που είναι αμύτωρ και κόρη του ουρανού, είναι η ουρανία Αφροδίτη. Τη δε νεωτέρα, Διός και Διόνης, ειν δι πάνδημον καλούμε. Τη νεότερη, άλλη είναι αυτή η Αφροδίτη, είναι η κόρη του Διός και της Διόνης και την αποκαλούν πάνδημο. Το ίδιο λέει και ο Πλωτίνος της Ενεάδες, στο τρίτο βιβλίο, στο 5,2. 5,2. Η ουρανία εκεί κάνει μια πολύ ωραία, δίνει μια εξήγηση. Η ουρανία λέει είναι αμέτωχος ύλης. Ενώ η Πάνδημος είναι έφορος των γάμων. Έχω και ένα και μια σημείωση από το βιβλίο του Πρόκλου στον Κρατήλο. Το χωρίο είναι το 183. 183 λέει, αυτή η δεύτερη Αφροδίτη λέει, μιλάει και αυτός συμφωνεί με το θέμα αυτό, αφού σχολιάζει τον Πλάτωνα, τον Κρατήλο του Πλάτωνος, η δεύτερη Αφροδίτη λέει, τη δεύτερη Αφροδίτη την παράγει ο Δίας από τις δικές του γεννητικές δυνάμεις και στην παραγωγή της συμμετέχει και η Διόνη. Η θεά προέρχεται από τον Αφρό
κατά τον ίδιο τρόπο με την πρώτη. Ο ίδιος θεολόγος λοιπόν μιλάει για αυτή και λέει ως εξής και αναφέρει ένα απόσπασμα ορφικό. Αυτόν ο πόθος τον κατακυρίευσε και ξεπίδησε για τον ύψιστο πατέρα το αφρογέννημα από τα γεννητικά του μέλη και η θάλασσα υποδέχθηκε το σπέρμα του μεγάλου Δία. Και όπως κυλούσε ο χρόνος προς τις εποχές που γεννάνε τους ωραίους, γέννησε την Αφροδίτη που φέρει τη χαρά. Εγερσιγέλωτα τη λέει εδώ, αφρογενή. Το κείμενο είναι ορφικό, που σημαίνει ότι θέλει πολύ μελέτη για να το κατανοήσουμε. Διαφέρουν, λέει τώρα ο Πρόκλος, η μία από την άλλη, κατά τα αίτια, κατά τις τάξεις και κατά τις δυνάμεις. Εκείνη δηλαδή που προήλθε από τον ουρανό έχει υπερκόσμιο χαρακτήρα, ανυψώνει προς το νοητό κάλος, χορηγεί την αγνή ζωή και χωρίζει από τον κόσμο της γένεσης. Αυτή είναι η ουρανία. Εκείνη πάλι που γεννήθηκε από τη Διόνη εποπτεύει όλες τις συστοιχίες στον ουράνιο κόσμο και στη γη και τις συνδέει μεταξύ τους και επιπλέον τελειοποιεί τις γεννητικές τους προόδους ενώνοντάς τις με πνεύμα ομονίας. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα κείμενα. Λοιπόν, είχαμε μείνει εδώ. Πέφτει λοιπόν στα γόνατα της Διόνης. Η κόρη πέφτει στα γόνατα της μητέρας της. Και λένε οι σχολιαστές, αυτή λέει η κίνηση, εν γούναση πίπτε, που λέει, έπεσε στα γόνατά της, είναι, την παρουσιάζει την Αφροδίτη τρυφερή, σαν μικρό παιδί που το αδίκησαν. Έπεσε, πήγε πρόστρεξε στη μητέρα της. Και αυτή αγκάλιασε τη θυγατέρα της, ελάζετο, το λάζο με σημαίνει πιάνω, την έπιε, αγκάσε λάζετο, την αγκάλιασε. Με το χέρι τη χάιδεψε, κατέρεξεν, καταρέζω, και έπως της είπε ονομάζοντάς την, ποιος τέτοια σου έκανε φίλον τέκος, παιδί μου, της λέει, από τους ουρανίωνες ανόητα, ως κάτι κακόν ενώπιον του κόσμου θα έπραξες. Σε αυτήν απάντησε έπειτα η Φιλομηδής Αφροδίτη. Εδώ την ονομάζεται, η Αφροδίτη ονομάζεται Φιλομηδής με δύο γραφές. Ο Όμηρος τη γράφει με έψιλον γιώτα που σημαίνει το μηδίαμα. Αγαπά να γελά, να χαμογελά. Ενώ όταν γράφεται με ήττα σημαίνει Φιλομηδής από τα μύδια του πατρός της του ουρανού. Λοιπόν, σε αυτήν απάντησε η Φιλομηδής Αφροδίτη. Με πλήγωσε, λέει, με τραυμάτισε, ούτα με τραυμάτισε, του τη δέος ο γιος, ο υπέρθυμος Διομήδης. Η λέξη είναι υπέρθυμος, ναι, δεν την αφήνει αμετάφραστη, σημαίνει μεστός θυμού, αλόγιστος. Να υπενθυμίσω, νομίζω ότι έχω καιρό να το αναφέρω, ότι η λέξη θυμός με την έννοια τη σημερινή δεν εμφανίζεται στον Όμηρο. Ο θυμός είναι η πνοή, το πνεύμα, η ψυχή, η ζωή, η καρδιά, η διάθεση, η θέληση, το φρόνημα, το θάρρος, η οργή και τελικά ο θυμός με την έννοια της οργής. Αλλά όλες αυτές τις έννοιες, πνοή, πνεύμα, ψυχή, ζωή, με αυτή την έννοια θα το θυμάστε. Ο υπέρθυμος λέει είναι αυτός που είναι μεστός, εδώ το ονομάζει θυμού, ναι, ναι. Αλλά τέλος πάντων, όταν συναντάμε τη λέξη θυμός, έχει την έννοια της πνοής, της ζωής. Εδώ το λέει μεγαλόψυχος. Μεγαλόψυχος, Ένεκα που εγώ τον προσφυλή μου γιο έφερα εκτός πολέμου, εξηγεί λοιπόν γιατί συνέβησαν τα γεγονότα αυτά, τον Ενία, ο οποίος πάντων πολύ φίλτατος μου είναι, γιατί όχι πια μεταξύ Τρώων και Αχαιών η αγρία μάχη. Δεν είναι η μάχη, λέει, μόνο ανάμεσα στους Τρώες και στους Αχαιούς, αλλά ήδη οι Δαναοί μάχονται και τους αθανάτους. Τα έβαλαν με τους θεούς. Και σε αυτήν απάντησε η Διόνη η σεβαστή θεά. Βάστα τέκνον μου και υπόμεινε αν και πονάς. Και τώρα θα της πει τρεις ιστορίες για να την παρηγορήσει. Γιατί πολλοί από τα Ολύμπια δώματα έχοντες υποφέραμε από άνδρες, επειδή χαλεπά άλγοι μεταξύ μας θέτουμε. Σταμάτα εδώ γιατί έχω να πω πολλά.